την απόσυρση και του νέου δικηγόρου των μοναχών, ο Ευάγγελο Αγαπίου είναι εδώ κοντά μου να μα πει του λόγου, Ευάγγελο. Και είναι η μιλία η τρίτη φορά στην mm -hmm. ουσία που οι μοναχοί μένουν χωρί νομική εκπροσώπηση, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη για του ίδιου συγκυρία, λίγε μόνο μέρε την Δευτέρα, στι 9 Σεπτεμβρίου, από την συνεδρίαση του Συνοντικού Δικαστηρίου. Και ο Γιώργο Τηλιανού, όπω πληροφορούμαστε, αποσύρθηκε από την υπόθεση, καθώ μετά από μια χθεσινή του επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή, είχε ζητήσει να του παραδοθούν οι ταινίε που καταγράφουν Γράφουν πάνω το μαρτυρικό υλικό από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθηση τη ιερά μονή του Οσίου Αβακούμ. Η Αρχιεπισκοπή αρνήθηκε να του παραδώσει τι ταινίε. Του είπε να παραμείνει εκεί στο σημείο αν θέλει να δει τα κλειστά κυκλώματα. Ο ίδιο αρνήθηκε καθώ δήλωσε ότι θα ήθελε να διορίσει ένα δικό του πραγματογνώμονα, ούτω ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο νοθεία αλλά και παραποίηση των κυκλωμάτων, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε παρέτηση. Αυτό είναι ο πρώτο λόγο. Ο δεύτερο λόγο τη Εμιλία, είναι η παραβίαση του δικαιώματο, όπω ο ίδιο ισχυρίζεται, τη δίκαιη δίκη των πελατών του, η παραβίαση των αρχών τη αμεροληψία αλλά και τη αντικειμενικότητα, λόγω των στενών σχέσεων που έχουν τα μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου mm -hmm. με τον βασικό μάρτυρα κατηγορία που είναι και ο Μητροπολίτη Ταμασού Ισαΐας Γρήφο τώρα παραμένει το αν οι μοναχοί, οι κατηγορούμενοι, θα εμφανιστούν την Δευτέρα ενώπιον του Συνοδικού Δικαστηρίου και όπω πληροφορούμαστε, ο δικηγόρο του είπε να μην το πράξουν, να μην πάνε δηλαδή στην Αρχιεπισκοπή, βεβαίω με κίνδυνο να